Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών. Η τελευταία ημέρα που ουσιαστικά πολλοί από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές σε όλα τα κόμματα και με όλους τους τρόπους δίνουν τη μάχη τους για να έρθουν κοντά με τους υποψήφιους ανθρώπους που θα τους ψηφίσουν. Έχω τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον κύριο Νίκο Κτένα, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών. Κύριε Κτενά, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ξεκινώντας, αν θέλετε, ότι η ΟΚΔΕ είναι μια κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, του τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Mm-hmm. Έχει βαθιές ρίζες και μεγάλη συμβολή στην ιστορία του εργατικού και επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας και συμμετείχε έτσι σε όλους τους μεγάλους αγώνες, σταθμούς, έτσι από τον Μάη του 1936, να πω ενδεικτικά δηλαδή κάποιους τέψτα, η Λουιανά, το Πολυτεχνείο, σε όλους τους αγώνες της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα. Γνωρίζω πολύ καλά, και επειδή ασχολούμαι και εγώ με τα κοινά όπως και εσείς πάρα πολλά χρόνια, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση όπως είναι η ΟΚΔΕ έχει κάνει σημαντικούς αγώνες για αρκετά θέματα για την Ελλάδα. Όμως ποτέ δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό που λέγεται γκάλοπ, στατιστική. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εντάξει, καταρχάς η ΟΚΔΕ έχει ξεκάθαρα έναν καθαρά έτσι, εργατικό χαρακτήρα. Ναι. Ενώ αποτελείται από εργαζόμενους και νέους, mm-hmm. Οι οποίοι κατά βάση παλεύουμε στους χώρους της δουλειάς, έτσι στους φοιτητικούς αγώνες, συμμετέχοντας σε κινήματα κτλ. Mm-hmm. Δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι, δηλαδή να το πω έτσι. Και με αυτή την έννοια δεν έχουμε καμία σχέση με τα επίσημα πολιτικά τζάκια. Με αυτή την έννοια υπάρχει και ένας αποκλεισμός ενώ και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Ωστόσο νομίζω όσοι συμμετέχουν έτσι σε κινητοποιήσεις, αγώνες κτλ. Σίγουρα μας έχουν δει και προφανώς για τις 9 Ιούνιου ζητάμε και την ψήφο τους. Κύριε Κτενά, έχει πάρει απαντήσεις η κυβέρνηση από τις εκλογές του 23 μέχρι σήμερα? Και το ρώτησε και στον προηγούμενο καλεσμένο και σε εσάς. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό το κομμάτι της πολιτικής μας αρμόζει σαν χώρα? Ξύπνησαν καθόλου οι κυβερνώντες ή εξακολουθούν να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου? Ναι, να πω καταρχάς ότι όλα τα μνημονιακά κόμματα στις εκλογές παλεύουν έτσι ποιος θα υπαρπάξει την ψήφο μας. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη πατώντας το αφήγημα μιας υποτιθέμενης σταθερότητας, πατώντας και στην έλλειψη αντιπολίτευσης, γιατί να μην κρυβόμαστε και τα υπόλοιπα κόμματα, τα μνημονιακά αυτά που ανέφερα και πριν, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε Νέα Αριστερά, είναι μνημονιακά κόμματα, έχουν στα πιο σημαντικά έχουν μία απόλυτη συμφωνία και με αυτή την έννοια η μόνη αντιπολίτευση, αν μπορούμε να πούμε, είναι αυτή που γίνεται στους δρόμους, στους αγώνες κτλ. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας. Υπήρχαν σημαντικοί αγώνες, ωστόσο εντάξει δεν κατάφεραν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για πολλούς και διάφορους λόγους. Νομίζω δεν έχουμε τον χρόνο να τον αναλύσουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, να πω κάποια σημαντικά. Βεβαίως. Ήταν έτσι το έγκλημα των Ντεμπών σε ένα από τα βασικά ιδεολογήματα αυτής της κυβέρνησης. Μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που επιβάλλει τέτοιες πολιτικές, τα οποία έτσι καταρχάς έχει φέρει αυτή την εξοντωτική ακρίβεια σε όλα τα αγαθά που φαίνεται φτώχεια, πάνω από το 50% έτσι, των οικογενειών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Βλέπουμε ακόμα και χθες προχθές ότι ανακοίνωσαν μια αύξηση του ρεύματος ανήκουστη. Ανήκουστη, πραγματικά. Έχετε δίκιο, ναι.
μπορούμε να, το άλλο σημαντικό είναι οι ιδιωτικοποίησεις που κυριολεκτικά δολοφονούν και... με τους εθνικούς εργολάβους έτσι, που ξεκοκαλίζουν όλο το δημόσιο πλούτο. Έτσι έχουν την εμπορευματοποίηση υγείας και παιδείας και γενικώς έναν ταξικό αποκλεισμό, έτσι τον ονομάζουμε εμείς, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα, για εργαζόμενους, φτωχούς και γενικώς την νεολαία. Έχουμε έτσι το προηγούμενο διάστημα την κατάργηση του άρθρου 16, άρα την προσπάθεια για ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο εδώ να πω ένα επίσης σημαντικό, οι αγώνες που κάνανε οι φοιτητές επί 3 μήνες στους δρόμους, ας πούμε, ήταν ένα χτύπημα για την κυβέρνηση. Όπως και να έχει, νομίζω σε αυτές τις εκλογές, ακόμα κι αν προφανώς πολλοί δεν δίνουν την ιδιαίτερη σημασία, νομίζω έχει μια σημασία να καταψηφίσουν αυτή την κυβέρνηση, να συμμετέχουν δηλαδή οι εργαζόμενοι και η νεολαία στις εκλογές, να καταφέρουμε ένα πρώτο χτύπημα, ένα πρίσμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να σας κάνω σε αυτό πάνω μια ερώτηση. Επειδή την αποχή τη φοβούνται τα συστημικά κόμματα όπως του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Κασελάκη, τη φοβούνται την αποχή, γιατί χαμένοι θα βγούνε. Εσείς που είστε μια συσπειρωμένη νεολαία, μια συσπειρωμένη νεολαία γύρω από τα δικαιώματα των νέων, των εργατών και γενικότερα μεγάλης τάξης ανθρώπων, θα έχετε αποχή στις τάξεις σας? Μπορείτε να ελέγξετε την αποχή ώστε πραγματικά να δοθεί μια απάντηση με αυτόν τον τρόπο? Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό προσπαθούμε και εμείς, τέλος πάντων, και στις παρεμβάσεις που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, να πείσουμε τον κόσμο να μην απέχει. Ναι. Ωστόσο, η αποχή αυτή που, εντάξει, στα λόγια δεν τη θέλουν, τους βοηθάει και είναι αυτή η πολιτική στήψη και η αηδία που νιώθει, που νιώθουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία για το επίσημο πολιτικό σκηνικό, που τους σωθεί έτσι στο να απέχουν από αυτές τις διαδικασίες, τις εκλογικές διαδικασίες. Μέσα σε αυτού, πολύ μεγάλο ρόλο αρνητικό προφανώς, έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όπου με το δημοψήφισμα που υπήρχε μια τεράστια συσπήρωση των πιο φτωχών, των πιο λαϊκών οικογενειών κτλ., οι οποίοι ψήφισαν το όχι και μέσα στην ίδια μέρα το όχι, έγινε, ναι. Την ίδια νύχτα μάλλον, έγινε το όχι ναι. Και συζητώντας έτσι, να σας πω την αλήθεια, πολλοί από εκείνη τη μέρα δεν έχουν ξαναψηφίσει ή δεν έχουν ασχοληθεί. Ήταν μια τεράστια προδοσία, έτσι στο όνομα της αριστεράς συνολικά, η οποία προφανώς παίρνει αμπάριζα και τα μικρότερα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς, όπως την Όλγα. Να κάνω μια ερώτηση που με ρωτούν οι ακροατές εδώ του City. Η οργάνωση των κομμουνιστών διεθνιστών θα μπορούσε να βοηθήσει τη νεολαία και τα αμαία εάν εκλεγόταν στην Ευρώπη? Ναι. Καταρχάς αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που θέλω να σχολιάσω. Ναι. Ωστόσο, μια που ανέφερα, θέλω λίγο να ολοκληρώσω για το πρώτο κομμάτι. Βεβαίως. Ότι πέρα την ακρίβεια της ιδιωτικοποίησης, έτσι, αυτή η σταθερότητα της κυβέρνησης πατάρχει σε μια ακραία επίθεση στα δικαιώματα, ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης των εργαζομένων και της νεολαίας, έτσι ισοπεδώνοντας κυριολεκτικά ιστορικά δικαιώματα όπως το 8ωρο πενθήμερο, τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα σε απεργία και συνδικαλισμό. Βλέπετε ότι όλες οι απεργίες σχεδόν βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές. Επιβάλλουν νέες σχέσεις εργασίας όπως το freelancing, δηλαδή δουλειά με το κομμάτι, λευκές συμβάσεις και πάει λέγοντας. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και τα εργατικά δυστυχήματα, δολοφονίες όπως τα ονομάζουμε εμείς, τα οποία έχουν φτάσει για το 2023 150, δηλαδή περίπου ένας εργαζόμενος ανά 2 ημέρες δολοφονείται ουσιαστικά λόγω των
ελλειπέστατων μέτρων ασφαλείας. Ναι. Προστασίας και ασφαλείας. Τέλος, να πούμε και αυτό, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα ζωής και θανάτου. Αφορά έτσι τα σύννεφα του πολέμου, ενός γενικευμένου πολέμου, αν θέλετε, στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως λίγο πολύ όλοι ομολογούν, το οποίο, εντάξει, προφανώς έχει το ένα κομμάτι στη σφαγή των Παλαιστινίων, όπου η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι συνένοχη, στηρίζοντας ουσιαστικά και πρακτικά τους σιωνιστές δολοφόνους του Ισραήλ. Δεύτερο, με το μέτωπο στην Ουκρανία, όπου οι τελευταίες δηλώσεις νομίζω μόνο αισιόδοξους δεν μπορεί να κάνει κάποιον. Δηλώσεις εκατέρωθεν ότι θα χρησιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα πολύ πιθανόν και πυρηνικά όπλα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμα και για την ίδια την ανθρωπότητα. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και έτσι πρέπει να δούμε και να δουν έτσι και οι εργαζόμενοι και η νεολαία και αυτές τις εκλογές και να συμμετέχουν μαζικά. Όσον αφορά για την Ευρώπη, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι μία, κυβερνάται από μία ελίτ έτσι, των πλουσίων και αυτό που φέρνει είναι φτώχεια και δυστυχία λίγο πολύ σε όλη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε. Έτσι, για την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά μία αποικία χρέους, έτσι, οδεύει προς μία νέα χρεοκοπία, πλέον δεν είναι πέρα από αυτά τις αθειότητες που ακούμε, γιατί τέτοιες πρόκειται περί ανάπτυξης. Έτσι, ούτε παραγωγική ανάπτυξη υπάρχει, ούτε παραγωγικές επενδύσεις. Συνέχεια τελευταία εμφανίζονται λουκέτα σε επιχειρήσεις. Είδαμε τι γίνεται έτσι με τους αγρότες, όπου βγήκαν και αυτοί μαζικά στον δρόμο το προηγούμενο διάστημα, σε όλη την Ευρώπη. Και ωραία, με αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά το μόνο που έχει να φέρει είναι φτώχεια, δυστυχία, καταστολή και πόλεμο. Παρ' όλα αυτά όμως κατεβαίνεται σαν υποψηφιότητα. Δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά θα μπορούσατε να κάνετε έναν αγώνα εσωτερικά στην Ελλάδα όπως κάνετε, και να ήσασταν μια φωνή αντίδρασης εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά μας πνίγει, όπως πολύ σωστά είπατε. Ναι, αυτό δεν σημαίνει, το να μην συμμετέχουμε θα σήμαινε ίσως και με μια έννοια να απέχουμε από την όλη διαδικασία. Εμείς ακριβώς επειδή θέλουμε να τονίσουμε και αυτός είναι ο στόχος που κατεβαίνουμε στις εκλογές. Ωραία. Δηλαδή είναι και μια συνέχιση, αν θέλετε, των αγώνων που κάνουμε σε όλη τη διάρκεια. Σε μια περίοδο που οι εκλογές, έτσι όλος ο κόσμος δείχνει έστω ένα περισσότερο ενδιαφέρον από την καθημερινότητα, να αναδείξουμε αυτό το πρόγραμμα το δικό μας, να καταγγείλουμε έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και να προτείνουμε, αν θέλετε, ένα άλλο πρόγραμμα για μια πραγματική διέξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση που λίγο πολύ όλοι ζούμε. Με αυτή την έννοια, αυτό που θεωρούμε εμείς, για να το πούμε μια κουβέντα, αυτό που χρειάζεται και θα είναι ένα όπλο για τους εργαζόμενους και την νεολαία, είναι μια αριστερά επαναστατική που θα βάζει μπροστά έτσι αιτήματα όπως αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενάντια έτσι στον εφιάλτη της ακρίβειας και των ιδιωτικοποιήσεων, ένα αντίστροφο πρόγραμμα, δηλαδή δημόσια, να γίνουν όλες οι επιχειρήσεις να έρθουν ξανά στο δημόσιο κάτω από εργατικό έλεγχο, έτσι εννοώ για την ενέργεια, τις μεταφορές, τις συγκοινωνίες, την κατάργηση του ΦΠΑ και πλαφών στις τιμές των τροφίμων, ώστε έτσι να μπορούμε να επιβιώσουμε, για να μην
τελειώνει ο μισθός στη μέση του μήνα όπως γίνεται τώρα. Όχι προφανώς η διάλυση του ΕΣΥ, απαιτούμε δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Και επειδή το επόμενο ερώτημα προφανώς θα είναι πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά, είναι απλό. Όχι, το ερώτημα το δικό μου θα ήταν άλλο, δηλαδή, αλλά απαντήστε. Ναι, ναι, απαντήστε. Βάζει φορολογία σε κεφάλαιο και πλούσιους. Μάλιστα. Γιατί χρειάζεται και ένα δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατασκευή λαϊκών κατοικιών ενάντια στις τεράστιες αυξήσεις στα ενίκια. Προφανώς έτσι την έξοδο από το ΝΑΤΟ. Εντάξει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσε ο κύριος Κτενάς, αν εκλεγεί, να βάλει το λιθαράκι του ώστε να γίνουνε. Ναι, να πω ότι αυτά δεν πιστεύουμε εμείς σε μεσίες. Δεν πιστεύουμε ότι απλά θα εκλέξουμε κάποιον που τα λέει καλά. Όχι, δεν είπα ότι τα λέτε... Αλλά... Ειδικά έτσι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου όπως είπα και πριν, έτσι κυβερνάει For the Lion, η οποία δεν έχει ψηφιστεί και από κανένα. Έτσι. Εδώ, αυτό τέλος πάντων το πρόγραμμα, είτε στην Ελλάδα είτε και γενικά στην Ευρώπη, μπορεί να γίνει μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων, της νεολαίας, των φτωχών συνολικά, έτσι, και των αγροτών, όπως είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους αγώνες θα μπορέσουν να επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Γιατί περί τίνος πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται, δηλαδή μόνο με μία επιβολή αυτών των μέτρων, απέναντι έτσι σε κυβερνήσεις ακραίες νεοφιλελεύθερες. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ και εσάς καλή επιτυχία και να την Δευτέρα πραγματικά να είναι μια Δευτέρα η οποία θα φέρει συνεχόμενους αγώνες, γιατί αυτά τα οποία είπατε πραγματικά εκφράζουν αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι τα ξέχασαν στο πέρασμα των χρόνων, σε όλους τους χώρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Και εγώ.